Καλησπέρα, άλλη μια Πέμπτη. Καλησπέρα, άλλη μια πολιτική εκπομπή Λάσπη. Η δεύτερη εκπομπή για το 2015. Η εκπομπή Λάσπη που φιλοξενεί συνήθως πολιτευτές από τον Δήμο της Νέας Μέγνης και συχνά πυκνά φιλοξενεί και δημοτικούς συμβούλους, παλαιότερους ή νεοεκλεγμένους. Σήμερα στην παρέα μας έχουμε τον φίλο του Δημήτρη του Πανταζή, τον Δημήτρη του Πανταζή, τον νεοεκλεγέντα δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη Συμμαχία Πολιτών του Νίκου του Στέφου. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και να πω και καλή χρονιά εφόσον είμαστε ακόμα στις πρώτες μέρες του έτους. Επίσης, καλή χρονιά και από μένα. Καλά έδρανα. Να σε καλά. Καλά έχεις ξεκινήσει, δημοσιογραφικά λέγοντας, από την πλευρά μου. Το παλεύω. Κάνεις μια προσπάθεια η οποία φαίνεται ότι είναι στο σωστό μονοπάτι, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Ακόμα δοκιμάζομαι και θα δοκιμάζομαι και έχει και χρόνια να περάσουμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Ό,τι καλύτερο, είχατε προβλήματα παραταξιακά. Ένα από τα πράγματα που θα συζητήσουμε είναι και αυτό. Με ευχαρίστηση να κάνουμε και ανάλυση. Εύχομαι καινούργια χρονιά πολιτικά να σε βρει να εξελίσσεσαι όπως επιθυμείς. Να ανταπεξέλθετε τα παραταξιακά σας θέματα και να μπορέσει η παράταξη που θα μείνει, που θα υπάρξει, να δώσει την προστιθέμενη αξία στην αντιπολίτευση όπως είναι αυτή που θέλεις να δώσεις και νομίζω προσωπικά ότι μπορείς. Πολύ σωστά το έθεσες. Πριν ξεκινήσουμε να κουβεντιάσουμε λίγο για το παρελθόν της Συμμαχίας Πολιτών και το παρελθόν το δικό σου στη Συμμαχία Πολιτών, θα σε ρωτήσω αυτό που ρώτησα τη Χριστίνα την Μπάστα τελειώνοντας τη συνέντευξη μαζί της. Η πόλη της Νέας Μέγνης είναι φτωχότερη ή πλουσιότερη χωρίς τον Νίκο Στέφο? Σαν άνθρωπος είναι καλός παρά τις δυστροπίες του χαρακτήρα του. Πολιτικά θεωρώ ότι θα ήταν ένας καλός δημοτικός σύμβουλος, αν άφηνε φυσικά τους θεατρινισμούς και το λαϊκισμό, ακόμα και στη συμπολίτευση. Σαν υποψήφιος δήμαρχος όμως, στα 57 του χρόνια με δύο αποτυχίες, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να ξαναπροσπαθήσει. Άρα, μάλλον από πολιτική άποψη, ως υποψήφιος δήμαρχος, είναι πλουσιότερη. Είναι πλουσιότερη για εσένα. Ας πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, Δημήτρη. Η παρουσία σου στην Συμμαχία Πολιτών νομίζω ότι νοερά ξεκίνησε γύρω στο 2012, έτσι γνώρισες αυτό 12, το περιβάλλον. Τελευταίο τρίμηνο του 12, ναι. Πάμε λίγο πίσω λοιπόν και πες μου εκεί στα τέλη του 2012, μετά την πρώτη προσπάθεια του Νίκου του Στέφου με τη Συμμαχία Πολιτών, στην οποία είχε καταλάβει δύο θέσεις, αν θυμάμαι καλά. Αυτός ο κυρία Κασημέρη. Ο ίδιος και η κυρία Κασημέρη. Προσεγγίστηκες πολιτικά, πώς εξελίχθηκε αυτή η γνωριμία? Καταρχάς τον γνώριζα σαν άνθρωπο από το 2008, όπου είχε ιδρύσει την πρώτη Συμμαχία Πολιτών. Αυτή η οποία κράτησε ένα χρόνο, έκοψε και μια πίτα αρχές του 2009, μετά εξαφανίστηκε γιατί είχε πάει στην Κύπρο, δούλευε το Λαβρεντιάδη, μετά έκλεισαν εκεί οι επιχειρήσεις, οπότε αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Και τελευταία στιγμή στις δημοτικές εκλογές του 2010 πολιτεύθηκε και ουσιαστικά χάρη στην κυρία Κασημέρη έφτιαξε ένα ψηφοδέλτιο. Θυμάσαι τι σταυρούς είχε πάρει η Κασημέρη τότε? Η κυρία Κασημέρη. Ξέρω ότι είσαι καλός με τους αριθμούς, γι' αυτό σε ρωτάω. Είμαι πολύ καλός στους αριθμούς και στη μνήμη γενικότερα. Όλος τυχαίως η κυρία Κασημέρη με πέρασε μόνο για ένα σταυρό. Εκείνη είχε πάρει το 2010 ως πρώτη σε σταυρούς της Συμμαχίας Πολιτών 340. Εγώ το 2014 ως πρώτος πήρα 339. Ναι, ξέχασα να πω ότι είσαι και πρώτος δημοτικός σύμβουλος σταυρούς, γι' αυτό και πήρες τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Σωστό, αυτό, ναι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε τώρα. Άρα λοιπόν το 2012 περίπου γνωρίζεις τον Νίκο Στέφο, ο οποίος έχει ένα παρελθόν στη Νέα Σμύρνη από το 2008. Τον γνωρίζω το 8, τον ξαναβρίσκω το 10 μέσω της κυρίας Κασημέρη, παρότι ξέρουμε ότι εγώ τότε ήμουν κατέβαινα με τον κύριο Τζουλάκη το 10. Παρά τα αυτά, στα πλαίσια της ανθρώπινης επικοινωνίας και καλής επαφής, λέγαμε κάποια γεια στους δρόμους κτλ. Κοινωνικά. Πάντα, ναι. Ποτέ δεν αμφισβήτησε ότι προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας? Συμφωνούμε. Όχι, αυτό φαινόταν, γιατί έτσι κι αλλιώς έκανε πάντα το πολιτικό της ρεπορτάζ, άρα ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά. Πώς ένιωσες λοιπόν ότι δημιουργείται ένας ή μάλλον συνεχίζει μια παράταξη Νέας Δημοκρατίας έχοντας στη Νέα Σμύρνη και άλλη μια παράταξη της Νέας Δημοκρατίας υπό το σταθικούπα τότε? Α, το 10 μιλάμε πάντα, ναι. Για να μην μπερδευτώ. Εντάξει. Είχε ένα διαφορετικό. Συγγνώμη, το 12 χαρακτήρα. Μιλάμε, ναι. Αλλά το 12 δεν ξέραμε ότι η παράταξη του Στάθη Κούπα δεν θα υπάρξει πολιτικά. Ναι, σωστό. Οπότε πώς ένιωσες ότι δημιουργείται μια δεύτερη φιλελεύθερη παράταξη? Το βρήκα ενδιαφέρον και γενικά είμαι της άποψης να δημιουργείς κάτι νέο ή έστω να εντάσσεις σε κάτι το οποίο είναι αδύναμο, αλλά με σκληρή δουλειά και με συμμετοχή και υπομονή ετών μπορεί να πάει μπροστά και μέχρι όπου μπορεί να φτάσει, τέλος πάντων. Ένιωσες ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός θα τραβήξει ψηφοφόρους από τον Κούπα, ήταν μια πηγή ψήφων σας?
Στο πρώτο πλαίσιο, ναι, στα πρώτα χρόνια, για να το πω πιο σωστά. Εκεί που άρχισαν πραγματικά να ανοίγουν τα μάτια μου ήταν από τον Ιανουάριο του 2014. Αλλά να μην τρέξω τόσο πίσω. Όχι, όχι, ας μείνουμε λίγο. Ναι. Ένιωσες λοιπόν ότι είναι μια παράταξη της οποίας πηγή ψηφοφόρων είναι και η παράταξη του Κούπα. Εφόσον ψηφίζουν νεοδημοκράτες οι οποίοι δεν ήθελαν τον Κούπα για υποψήφιο δήμαρχο, προφανώς. Ναι. Πώς και δεν βρέθηκε στην παράταξη του Κούπα, μια και είσαι άνθρωπος που δεν κρύβει ότι είναι Νέα Δημοκρατία και δεν βλέπω και για ποιο λόγο να το κρύψεις άλλωστε. Ναι, προφανώς. Έτσι καλώς η οικογένειά μου πάντα εκεί ήταν και είναι ακόμα. Πώς και δεν βρέθηκες λοιπόν με το Στάθη τον Κούπα. Υπό του Στάθη Κούπα, θέλω να είμαι σωστός. Είναι πολύ λογικό. Λειτουργήσα με συναισθηματικό χαρακτήρα. Επειδή είχαν προηγηθεί κάποια χρόνια που δούλεψα στο Δήμο Νέα Μύρνη, είχα γνωρίσει τον Σταύρο Τζουλάκη και τον είχα πραγματικά συμπαθήσει. Και σκέφτηκα γιατί να μην δοκιμάσω δειλά-δειλά να δω τι τραβάω. Σαν Δημήτρης σε ένα ψηφοδέλτιο και σκέφτηκα ας δοκιμάσω στον Σταύρο Τζουλάκη, διότι προέρχομαι από έναν χώρο ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε και στελέχη σε αυτή την παράταξη. Βεβαίως. Δεν ήταν μόνο στο Στάθη Κούπα και ας ήταν οι περισσότεροι τότε. Οπότε θεώρησα ας δοκιμάσουμε εκεί, βέβαια σε συνδυασμό το ότι εγώ έχω πολλούς φίλους που είναι στην κεντροαριστερά ιδεολογικά. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν ένας ιδανικός συνδυασμός των δύο πραγμάτων. Οπότε ένιωσες ότι υπό το Τζουλάκι εκείνη την εποχή είχες καλύτερη ευκαιρία από ότι υπό τον Κούπα. Με βάση το δικό μου τρόπο σκέψης, ναι. Βέβαια είναι ένα τα κλασικά του αντάρτη γιου που κόντρα στον πατέρα του, ο οποίος θεωρούσε ότι καλύτερα θα ήταν στο Στάθη Κούπα, αλλά εγώ είπα να δοκιμάσω με τον κύριο Τζουλάκη. Δεν είναι η γνώμη μου εμένα αυτή. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι αντάρτες γιους. Αντιλαμβάνομαι ανθρώπινες επιλογές. Οι επιλογές σου ήταν αυτή. Είχε το αποτέλεσμα που είχε, πήρε την εμπειρία που. Εμπειρία, ναι. Ουσιαστικά, ναι, εμπειρία μου. Άρα λοιπόν δεν εκλέχθηκε την πρώτη σου φορά που κατέβηκε υποψήφιο. Όχι, βέβαια. Και εκλέχθηκε με τη δεύτερη. Και για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, για να μην γυρνάει κανείς και λέει ότι είναι θεροβάμων, να πω ακριβώς ότι στους 25 που είχε εκλέξει από τους 64 που ήταν υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο, 62 που ήταν υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο, ήμουν 34ος. Mm-hmm. Δηλαδή είχα 281 σταυρούς. Αποφασίζεις λοιπόν να πολιτευτείς με τον Νίκο Στέφου. Ναι. Παραμένουμε εκεί στα χρόνια 12, 12,5 mm-hmm. προς 13. Διόρθωσέ με να κάνω λάθος, ο συνδυασμός του Νίκου του Στέφου στις εκλογές του 10. Λογικά εκείνη την περίοδο, ίσως με λίγες εξαιρέσεις πολιτευτών, έπαψε να υπάρχει. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργηθεί μια καινούργια παράταξη. Εφόσον ο Νίκος ο Στέφος είχε στο μυαλό του να κατέβει και δεύτερη φορά υποψήφιος δήμαρχος, προφανώς έπρεπε να συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο. Και από τη στιγμή εκ του νόμου έχουμε μίνιμουμ 42 άτομα, μάξιμουμ 62 τότε, γιατί μετέπειτα τώρα το 2014 γίνανε 82 mm-hmm. τα μάξιμουμ. Έπρεπε να βρει λοιπόν τουλάχιστον 45 άτομα όπως την προηγούμενη φορά. Έπρεπε προφανώς να πείσει όλους αυτούς οι οποίοι ήταν την προηγούμενη φορά να συμμετέχουν και να τους εμπλουτίσει και με νέα άτομα, ας πούμε μεταγραφές όπως εγώ παραδείγματος χάρη, αφού ξανακατέβει, για να δοκιμάσει να αυξήσει το ποσοστό του. Πώς πήγε αυτή η διαδικασία, πόσο εύκολη γενικά είναι μια διαδικασία να στηθεί ένας συνδυασμός αυτής της τάξης μεγέθους? Είναι αναλόγως τι θέλεις. Θέλεις να μπεις μόνο ίδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κοιτάξεις τα άτομα τα οποία θα συγκεντρώσεις να φέρουν ένα άθροισμα σταυρών κάτι μεταξύ 1500 με 1700 σταυρών. Και αυτό είναι μέσω Καλλικράτη. Παλαιότερα οι δημοτικές παρατάξεις δεν μπαίνανε το 4,5% στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπαίνανε το 6%. Mm-hmm. Οπότε σήμερα με τον παλιό νόμο προ-Καλλικράτη μπορεί και να είχαμε μία έδρα. Ναι. Οπότε εκτιμάς ότι είναι αρκετά προβλέψιμο από την ποιότητα των δημοτικών συμβούλων ενός συνδυασμού να καταλάβεις πώς σκέφτεται ο επικεφαλής και αν σκέφτεται εγωιστικά μόνο για τον ίδιο. Λίγο αυτό κατάλαβα. Ναι, βεβαίως. Σαφέστατα. Να το καταλάβω λίγο καλύτερα, μια και μιλάμε για την παράταξη του Νίκου του Στέφου. Είδες δηλαδή από πλευράς του μια προχειρότητα στην επιλογή ατόμων η οποία έδινε συμπέρασμα ότι αυτός ο άνθρωπος κοιτάει την πάρτη του πολιτικά? Είχε και άλλες επιλογές δηλαδή και δεν τις έκανε? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Λοιπόν, κατά το ίμιση είσαι σωστός, κατά το άλλο μισό λίγο υπερβάλλεις. Να τα βάλουμε σε μια ακριβώς σειρά. Mm-hmm. Καταρχάς εντάχθηκα στον συνδυασμό του. Εντάξει, συνδυασμός είναι το 14 επίσημα. Στο δυναμικό του, αν θέλεις, κατά τέλη του 12, γιατί είδα κάποια πράγματα και πίστευσα σε αυτόν. Από εκεί και έπειτα, το είδα και σαν μια ευκαιρία να χτιστεί κάτι νέο. Λοιπόν, πάντα όταν συζητούσα μαζί του σε πιο διαδικαστικού τύπου ζητήματα, αναρωτιόμουν και του έφερα τις εξής απορίες μου.
Νικό, γιατί είχαμε καλή φιλική σχέση, μιλάγαμε στον ελληνικό. Νικό, θα βρούμε άτομα για να ανεβάσουμε την παράταξη. Δηλαδή, πάλι θα βγάλεις δύο έδρες. Δηλαδή, πώς θα γίνει ακριβώς. Και χωρίς την κυρία Κασημέρη. Και χωρίς την κυρία Κασημέρη, τη η οποία φορά ανεξαρτοποιήθηκε ουσιαστικά στο τέλος της θητείας, αλλά ήταν. Τύπης ήταν ανεξαρτοποιημένη πολλά χρόνια. Ακριβώς, ναι. Οπότε σε αυτό τον Νίκο θα βρούμε στελέχη. Νίκο, μην βγάλουμε πάλι δύο έδρες. Πώς τον είδες να χειρίζεται αυτή την προσέλκυση των πολιτευτών στο ψηφοδέλτιο? Θεωρούσε ότι θα κατάφερνε να πείσει κατά κάποιο τρόπο τον Κούπα να αποστρατευτεί ή μάλλον θα τον εξανάγκαζαν οι συνθήκες της συνεχόμενης αποτυχίας του, γιατί ο Κούπας είχε αποτύχει δύο φορές και είναι και μεγάλος σε ηλικία. Βεβαίως, πολύ μεγάλο. Πάντα θεωρώ ότι παίζει ρόλο να είσαι μεγάλος σε ηλικία και να αποτυγχάνεις. Θεωρώ ότι αν κάποιος βγάλει μια ψηφιότητα δημάρχου στα 35 και αποτύχει, μπορεί να δοκιμάσει και για τρεις φορές. Αν όμως είναι 55 με 60, δεν πρέπει να πας κάποια στιγμή σπίτι σου? Πώς θα γίνει? Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Νίκος θεωρούσε λοιπόν ότι θα έπαιρνε τα στελέχη του Κούπα και εμπλουτίζοντάς τα και με άλλα θα δημιουργούσε μια νέα τάξη πραγμάτων η οποία θα τον έφερνε σίγουρα στο δεύτερο γύρο. Υπό την προϋπόθεση να αποστρατευτεί εκείνος. Πάντα, ναι, ναι. Και μιλάμε ότι πάντα τότε δεν υπήρχε το καν ζήτημα διάσπασης κουτελάκι τζουλάκι. Ναι, θεωρούσαμε ότι θα πάνε σαν μια νέα παράταξη. Βεβαίως. Οπότε συζητάγαμε πάντα για τη δεύτερη θέση. Μάλιστα, είχε αρχίσει να κάνει και κάποια πολιτικά φλερ και με την παράταξη Νεφελούδη, αλλά δεν του βγήκανε πέρα από κάποιες δημόσιες εμφανίσεις, να το πούμε. Είχε πάει στην κοπή πίτα της παράταξης του Νεφελούδη, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, η παράταξη του Νίκου του Στέφου ξεκίνησε με την προϋπόθεση ή με την υπόθεση ότι στελέχη από την παράταξη του Κούπα, αφού παροπλιστεί πολιτικά, ο Κούπας θα έρθουν σε εσάς. Ήτανε ένας από τους τρόπους σκέψης του Νίκου. Από εκεί και έπειτα όμως στην πορεία έβλεπε. Βλέπω μεγάλο ρίσκο, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, ναι, και πραγματικά αναρωτιέμαι με όριμη σκέψη πλέον, γιατί τότε ήμουνα πιο πολιτικά αφελής, θα το πω, ότι γιατί να τον ακολουθήσουν. Και κάθομαι και το σκέφτομαι και σήμερα με πιο λογική στο μυαλό μου, ότι είσαι ο χύψη δημοτικός σύμβουλος, είτε στη δημοτική αρχή είτε στην πρώτη αντιπολίτευση. Γιατί να σε πείσει ο υποψήφιος δήμαρχος της τέταρτης αντιπολίτευσης να κατέβεις μαζί του με ρίσκο να μην εκλεγείς καν? Κάποιες άλλες φορές έκανε κάποια πολιτικά φλερτ και με την Κλέρη Δελιγιάννη και με την Νόρα Γαλανοπούλου από την τότε παλιά Ενωμένη Συμπολίτευση. Υπάρχει φιλία με τις δύο κυρίες. Υπάρχει φιλία. Εγώ βασικά κατάλαβα στο ότι, εντάξει, προφανώς δεν τίθεταν ποτέ ζήτημα να συστατευτούν υπό τον Νίκο Στέφο, ακόμα και αν το επιθυμούσε. Τώρα ήθελε ο ίδιος να μην δείχνει ότι είναι μόνος του. Είχε μια τελευταία ελπίδα ότι μπορεί να τις, με κάποιο τρόπο να τις κέρδιζε στο τέλος. Δεν κατάλαβα τον τρόπο σκέψης του εκεί. Έκανε πιο πολύ δημοσιοσχετίστικες εμφανίσεις. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Κυρία Δελιγιάννη προέρχεται από το χώρο του Πασόκ και κυρία Γαλανοπούλου από το χώρο της Δημάρου. Οπότε είχαν και διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση στην κεντρική πολιτική σκηνή, έτσι δεν είναι? Σωστό, και μάλλον βάσιζε τις ελπίδες του στο να τις κερδίσει βάσει της φιλίας. Μάλιστα. Αυτό. Πράγμα το οποίο αποδείχτηκε ότι δεν έγινε. Δεν προφανώς. Μάλιστα. Δημοσιογραφικά, επειδή όλοι γυρίζουμε, ακούστηκε πολύ έντονα ότι υπήρξαν συζητήσεις ζυμώσεις μεταξύ Στάθη Κούπα και Νίκου Στέφου και ακούστηκε τελικά το προφανές ότι υπερίσχυσαν εγωισμοί και κανένας δεν ήθελε να βρεθεί υπό τον άλλον. Το βεβαιώνεις, το είναι διαψεύδεις? Το σημείο που μου αρέσει και το λατρεύω πραγματικά, να λέω τα off the record δημοσίως. Για να μιλήσουμε με ημερομηνίες λοιπόν. Το Νοέμβριο του 2013 γινόντουσαν κάποιες συζητήσεις μεταξύ Στάθη Κούπα και Νίκου Στέφου, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του Νίκου Στέφου σε μένα τον ίδιο, ότι θα υπάρξει μια συστράτευση των παρατάξεών μας και ότι απλά ήταν θέμα για το ποιος θα ηγηθεί. Φάνηκαν και οι δύο ότι δεν κάνανε πίσω. Ο κύριος Κούπας έκανε μια πρόταση να κατεβάσει ένα τρίτο άτομο κοινής αποδοχής, το οποίο ήθελε ο Νίκος ο Στέφος να το αποδεχτεί χωρίς καν να γνωρίζει ποιο είναι. Μου φάνηκε τραγελαφικό αυτό, τέλος πάντων, όπως και να έχει, να μην σχολιάζω περαιτέρω. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νίκος ήταν τόσο απογοητευμένος και γύρισε και είπε μπροστά σε μένα τον Γιώργο τον Νικάκη και τον Μανώλη τον Γρηγοράκη σε μια τις κοινές μας συναντήσεις ότι σκέφτομαι να μην κατέβω καν εφόσον δεν μπορώ να συγκροτήσω ψηφοδέλτιο. Και εκείνη τη στιγμή πετάει την κορυφαία ατάκα ο Γιώργος Νικάκης, ότι έτσι όπως είμαστε πάμε όλοι στο ψηφοδέλτιο Τζουλάκη. Και γυρνάω και του λέω εγώ ότι εγώ δεν θα ξεφτυλιστώ στην παράταξη στην οποία κατέβηκα και για τρία χρόνια κατακεραγνώνω με τα εξώφυλλα στην εφημερίδα μου Φωνή της Νέας Σμύρνης. Δεν το ανέφερα. Να επιστρέψω πίσω. Δεν ανέφερα ότι είσαι ο εκδότης της εφημερίδας Φωνή της Νέας Σμύρνης, εφημερίδα η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια. Πες μου τον αριθμό των χρόνων.
Ο πατέρας μου μέχρι το 98 που την εξέδιδε, κοίταξε, ιδρύθηκε το 64, την έκλεισε το 67 η Χούντα. Ξανάρχισε το 74 και την κράτησε ο πατέρας μου μέχρι το 98 που σταξιδοτήθηκε. Και έχω 4 συναπτά έτη που την επανακυκλοφορώ από τον Ιανουάριο του 2011. Και 4 χρόνια λοιπόν υπό τον εκδότη Δημήτρη Πανταζή. Ναι. Άρα λοιπόν μου επιβεβαιώνεις ότι υπήρξαν και δεν θα είναι και παράλογο να υπάρξουν συζητήσεις δημόσιες μεταξύ Νίκου Στέφου και Στάθη Κούπα. Και δεν είναι και παράλογο, δηλαδή δεν είναι το παραπολιτικό κουτσομπολιό. Έλα, όσο ο κόσμος το ξέρει. Θα γινόταν αυτό. Προφανώς, ναι. Πες μου κάτι άλλο, προσωπική μου απορία. Εάν παίρναγε από το χέρι σου να διαλέξεις τον επικεφαλή μεταξύ των δύο, ποιον θα ήθελες? Σίγουρα τον Νίκο Στέφο. Θα ήθελες τον Νίκο Στέφο. Γιατί είναι νεότερος, γιατί είχε μία αποτυχία και όχι δύο, και γιατί είναι λιγότερο ξεροκέφαλος. Θεωρείς. Συγγνώμη που είμαι τόσο απόλυτος, αλλά λέω πράγματα που ξέρω οι υπόλοιποι. Προσωπικά σε ρώτησα, απαντάς προσωπικά. Θεωρείς ότι η ύπαρξη του Στάθη του Κούπα στα έδρανα της αντιπολίτευσης, νομίζω διψήφιο αριθμό ετών, δεν έδινε μία προστιθέμενη αξία που ο Νίκος Στέφος εκ των πραγμάτων δεν είχε? Σωστά το θέτεις. Όμως θα πρέπει να αναλύουμε και τα ποσοστά. Στη δεύτερη φορά. Εσύ είσαι στο ψηφοθυρικό λοιπόν, εγώ είμαι στο γνώση. Κοίταξε, όλα μετράνε στην τελική με βάση ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα στο πρωτοδικείο, στου Σταυρού. Σαφώς. Και κακά τα ψέματα, ο Δήμαρχος εκλέγεται από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Όταν επιλέγεις άτομα τα οποία σου φεύγουν με τα χρόνια, δηλαδή ο Κούπας, του φύγαν ο Ανδρέας ο Πάκελης και ο Δημήτρης ο Μπίσαλας. Καλά στελέχη, χρόνια ζυμωμένα στην κοινωνία, πρωτοεκλεγμένα βέβαια, αλλά με αρκετούς Σταυρούς. Του φύγανε. Τι γίνεται από ένα σημείο και μετά? Όταν βλέπεις ότι στη δεύτερη φορά κατεβαίνει η δύναμή σου, γιατί σου φύγανε άτομα που φέραν πολλούς Σταυρούς και σου έχουν άτομα που φέρνουν λιγότερους Σταυρούς, πρέπει να δοκιμάσεις και τρίτη. Δηλαδή είμαι αυτό. Αντιληπτό. Άρα λοιπόν δεν μπόρεσε να γίνει πολιτική συνεργασία με τον Στάθη τον Κούπα, οπότε η Συμμαχία Πολιτών ξεκινάει να πορεύεται μόνη της. Και αρχίζει και δημιουργείται σιγά σιγά ένας συνδυασμός, ο οποίος έχει αποφασίσει το 2014 να διεκδικήσει το Δήμο. Είμαστε στον Ιανουάριο του 2014. Περιέγραψε μου λοιπόν λίγο το. Αρχίζουμε σταδιακά να μαζεύουμε άτομα. Ο Νίκος μάζευε δικούς του ανθρώπους που θεωρούσε ότι μπορούσε να προσεγγίσει. Μπήκα και εγώ πάρα πολύ δυναμικά στο να προσεγγίσω ανθρώπους. Φίλους, επιχειρηματίες, υγιεινείς από την τοπική κοινωνία για να μπουν στο ψηφοδέλτιο. Και εκεί ήταν το πρώτο χαστούκι ότι ο Νίκος δεν είναι αρεστός στην κοινωνία. Σαν υποψήφιος δήμαρχος μιλάμε πάντα. Με τι επιχείρημα? Μου λέγανε, έλα μωρέ τώρα είναι φωνακλά στο Δημοτικό Συμβούλιο, έλα μωρέ λαϊκίζει, έλα μωρέ δεν έχετε πρόγραμμα, έλα μωρέ δεν έχετε άτομα, δεν θα πω καν Δημοτικό Σύμβουλο, γιατί να εκτεθώ, να ψηφίσω εσένα ως Δημοτικό Σύμβουλο, πολύ ευχαρίστως. Αλλά όχι υπό τον Νίκο Στέφο. Ακριβώς. Με αυτό το σκεπτικό έφαγα πόρτα σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους. Κατάφερα και έπεισα να βάλω 8 συνολικά στο ψηφοδέλτιο από τους 20 τους οποίους είχα προσεγγίσει, βέβαια οι 8 οι οποίοι έβαλα. Τώρα εντάξει, εδώ γελάει ο κόσμος άμα το πω αυτό δημόσια, αλλά να το πω γιατί τίποτα δεν πρέπει να μείνει κρυπτό. Όχι, αν είναι αλήθεια, σε ακούω. 2 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεση του ψηφοδελτίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, συγκεκριμένα η καταληκτική ημερομηνία ήταν μεσάνυχτα της Κυριακής και η συζήτηση που κάνουμε είναι Παρασκευή 1 το μεσημέρι, μου λέει τελείωσα, ξόφλησα, δεν έχω 2 γυναίκες. Δεν πιάνω την ποσόστοση. Ναι. Να το πω να γελάσουμε όλοι. Του λέω εκείνη τη στιγμή: έχω μια θεία 78 χρονών και μια θεία 80. Χωρίς να τις ρωτήσω, μπαίνουν υποψήφιες. Τελείωσε το θέμα. Τούσα την παράταξη. Τι πήρα ως ευχαριστώ? Μια μούτζα. Πάμε παρακάτω. Κλείνει λοιπόν ο συνδυασμός. Και κατεβαίνετε στις εκλογές. Καταρχήν, προσωπική μου ερώτηση: πόσους από αυτούς τους ανθρώπους ήταν πραγματικά ενεργοί? Πολύ ωραίο ερώτημα. Από τα 44 ή 45 άτομα, εδώ λίγο με γελάει η μνήμη μου. Ενεργοί ήμασταν 21 με 22. Οι υπόλοιποι ήταν φαντάσματα. Ήταν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είχαν μια άποψη στην πόλη, θέλαν να προσφέρουν κάτι στην πόλη, θέλαν να μάθουν κάτι για να γυρίσουν κάτι πίσω. Ρομαντικοί, τίμοι και ειλικρινείς μπεροκαματιάριδες οι οποίοι θέλαν πραγματικά να προσφέρουν. Πιστέψανε στο ακέραιο του χαρακτήρα του Νίκου, γιατί όντως είναι τίμιος, είναι εργατικός, έχει διακριθεί στη δημοσιογραφία, πρέπει να τα λέμε αυτά και στο διεθνές επίπεδο. Βεβαίως. Απλά δεν έκανε για δήμαρχος. Αυτό. Πες μου κάτι ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν για δήμαρχοι γιατί δεν είναι καλοί μάνατζερ. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κάνουν για δήμαρχοι γιατί δεν γνωρίζουν από διοίκηση. Ο Νίκος ο Στέφος φυσικά δεν πρόλαβε να διοικήσει, άρα προφανώς δεν θα γνωρίζει από διοίκηση. Ποιο ήταν το ελάττωμα
που πιστεύεις ότι τον έκανε να μην κάνει για δήμαρχος. Είναι λίγο και από τα δύο στην περίπτωση του. Σύντομο παράδειγμα. Έρθε ένα θέμα μια φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο στην παλιά θητεία και του λέω, ρε εσύ Νίκο, οδός Αγισιλάου, ανήκει το ποιο τμήμα στη Νέα Σμύρνη, όλο το υπόλοιπο ανήκει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Τι ανάπλαση εκεί πάει να κάνει ο Δήμος? Δεν μου λέει, είσαι σίγουρος, τα σύνορα της πόλης είναι αυτά? Μα του λέω, δεν ξέρω τα σύνορα της πόλης μου. Τώρα υποψήφιος δήμαρχος και να μην ξέρει πού ακριβώς τελειώνει τα σύνορα της πόλης, το παραβλέπω. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Ο Νίκος, γηγενής μέχρι και τα 20 χρόνια του, μετά μένει στην Αγία Παρασκευή. Επιστρέφει ξανά να πολιτευτεί στα 53 του, την πρώτη φορά. Εντάξει, το πάλεψε, κατέβαινε σχεδόν κάθε μέρα εδώ, προσπάθησε να δραστηριοποιηθεί σε συλλόγους, στην τοπική κοινωνία, στις καφετέρειες, στις πλατείες που βλέπει ο κόσμος, τον μαθαίνει στα καταστήματα. Πράγματι. Σεβαστό αυτό. Εντάξει, θα μπορούσε να μην το κάνει, θα μπορούσε να παραμείνει αλεξιπτωτιστής. Όμως το πάλεψε. Ειλικρινά το πάλεψε. Και επικοινωνιακά το πάλεψε, να προσθέσω εγώ. Το... υπερβολικά ίσως, αλλά επικοινωνιακά το πάλεψε. Πού θες να καταλήξεις? Θέλω να καταλήξω ότι ένα κομμάτι της πολιτικής προσέγγισης για να εκλεγείς, ναι, και νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου γιατί είσαι και εκδότης, mm-hmm, είναι ότι πρέπει να έχεις και επικοινωνιακά μια παρουσία στον τοπικό τύπο. Α, αυτό εννοώ. Καλά το πάλεψε και επικοινωνιακά. Καλά το κατάλαβα ότι η ερώτηση πάει στα επίκαιρα. Όχι, όχι, δεν ήταν στα επίκαιρα. Απλά τα επίκαιρα είναι μία από τις εφημερίδες που συμμετέχουν στην πόλη, όπως είναι η Φωνή, όπως είναι ο Προφήτης. Το πάλεψε όμως και επικοινωνιακά. Δεν αμέλησε τον τοπικό τύπο. Ω, σαφέστατα. Υπερέβαλε, αλλά είχε εντονότατη παρουσία. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος το έλεγε, όχι άλλος Νίκος Στέφος στα επίκαιρα, μας έχει κουράσει. Δηλαδή, αν το έκανε με λιγότερη συχνότητα, ίσως να λάμβανε μεγαλύτερη συμπάθεια στο τέλος. Υπερβολή, λοιπόν. Κούρασε. Κούρασε. Θα σου ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι ξέρω την απάντηση, γιατί είναι προφανής. Διαβάζεις για τα δημοτικά θέματα? Τα πάντα, προφανώς. Ο Νίκος Στέφος, λοιπόν, ως επικεφαλής παράταξης, ένιωσες ότι τη γνώση που δεν έχει μη κατοικώντας στην πόλη, έστω σε κόλλο να τη διαβάσει? Και της το λέω έτσι απλά. Το πάλευε. Διάβαζε, λοιπόν. Το διάβαζε, ειλικρινά το πάλευε. Το πάλευε, ειλικρινά. Εγώ, λοιπόν, επειδή, όπως ξέρεις, παρακολουθούμε και μαγνητοσκοπούμε τις συνεδριάσεις, ως οικονομολόγος και μόνο, κάνοντας μια κριτική, αν και δεν τη συνηθίζω στις εκπομπές μου, ένιωσα ότι η παράταξη της Συμμαχίας Πολιτών κατά τη διάρκεια της τετραετίας, και όχι όταν κατέβηκες εσύ, είχε άγνοια οικονομίας. Η οποία άγνοια οικονομίας φάνηκε και λίγο εκεί που τελικά αναγκαστήκαμε να αποδεχτούμε την ύπαρξη ή όχι των οικονομικών του Δήμου. Ποιος συμβούλευε οικονομικά τον Νίκο τον Στέφο? Δεν το γνωρίζω. Πού αντλούσε οικονομικές γνώσεις για το τι είναι ισολογισμός, τι είναι προϋπολογισμός, τι είναι κωδικός, τι είναι ανάπλαση, τι είναι αναμόρφωση? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Νιώθεις όμως ότι διάβαζε? Ερχότανε όταν ήταν συζητήσεις προϋπολογισμών, δηλαδή κάτσε να σου το πω πιο αναλυτικά. Από τη στιγμή που εγώ συστρατεύτηκα τέλη του 12, συζητάγαμε για τους προϋπολογισμούς που ερχόντουσαν να ψηφιστούν για το 13, το 14. Ναι, το 13 και το 14, για δύο χρόνια, ναι. Mm-hmm. Φαινόταν ειδικά για τη δεύτερη φορά ότι ήταν πιο διαβασμένος και ότι το πάλευε. Ναι, ναι. Να πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν έχω γρή γνώσης οικονομικών. Mm-hmm. Οπότε, τώρα αν αυτό που λέει είναι σωστό ή λάθος. Γι' αυτό σε ρώτησα. Δεν είμαι και παντογνώστης. Γι' αυτό σε ρώτησα. Εγώ δεν τρέπομαι να παραδεχτώ δημόσια ότι δεν ξέρω κάτι. Ποιος τον συμβούλευε οικονομικά? Γιατί αν δεν έχεις έναν οικονομολόγο σε μια σκληρή ομάδα 4-5 ανθρώπων, mm-hmm, δυστυχώς αυτή την εποχή, ειδικά την προηγούμενη τετραετία, λόγω κρίσης και λόγω 60-70% μείωση κονδυλίων από την περιφέρεια, καταλαβαίνεις ότι είναι από τα θέματα, ίσως είναι το θέμα που μπορεί να κεντρήσει ένα δημοτικό συμβούλιο ένα ολόκληρο χρόνο. Γιατί όλα γυρίζουν γύρω από την οικονομία. Ακριβώς. Ξέρω ότι στην παράταξή σας είχατε κάποιους δύο οικονομολόγους. Λογιστές, τον Άγγελο τον Σκοπελίτη και τον Ξέδο Σκανδάλη. Α, και οικονομολόγος, ναι, και ο Πάνος ο Οικονομόπουλος. Ο Ξαρχάς. Όχι οικονομόπουλος. Ξεχνώ το όνομά του. Χρονόπουλος, ναι. Ο Ξαρχάς δεν είναι οικονομολόγος. Νομίζω είναι οικονομολόγος, ξέρω. Έχεις δίκιο, είναι και ο Κώστας. Ναι. Νομίζω, γιατί αντανακλαστικά γνωριζόμαστε. Όπως οικονομολόγος πρέπει να είναι και ο αυτός που γράφει στα επίκαιρα. Ο Σαράντος ο Λέκας. Ο Σαράντος ο Λέκας. Βέβαια, και καταλαβαίνω που το πας πολύ λογικά σαν ερώτηση, όμως όλοι αυτοί συστρατευθήκανε αφού είχε μπει το 2014. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε ο χρόνος να δημιουργήσει και μια ομάδα η οποία να τον συμβουλεύει οικονομικά. Πώς να γίνει αυτό, ρε Δημήτρη, όταν έχει μπει η χρονιά που είναι η προεκλογική περίοδος και ουσιαστικά έχεις να τους εκπαιδεύσεις για το πώς να κυνηγήσουν τον ψήφο?
θα κάτσουν τώρα να δουλέψουν οικονομικά για έναν και τον τελευταίο προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί 2 μήνες πριν. Κατανοητό. Άρα λοιπόν είδαμε μια εικόνα πώς δημιουργήθηκε η παράταξη, είδαμε τις δυσκολίες, μιλήσαμε λίγο για το στελεχειακό δυναμικό, μιλήσαμε για τις τελευταίες τσόντες για να κλείσει ο συνδυασμός. Πριν κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, πες μου λίγο σε όλο αυτό το μείγμα των ανθρώπων, ο ρόλος του Γιώργου του Νικάκη και ως εκδότη και ως άνθρωπος. Ποιος ήταν? Ποτέ δεν κατάλαβα το λόγο μέχρι και σήμερα, και ίσως είναι το μοναδικό κομμάτι στο puzzle που πραγματικά δεν έχω βρει την απάντηση, γιατί του ασκούσε τόσο τεράστια επιρροή. Δεν ήταν τόσο στην αρχή προφανές, ήταν στους τελευταίους μήνες ότι πιο πολύ θα έλεγα ότι κουμάντο έκανε ο Νικάκης παρά ο Στέφος. Γιατί ο Στέφος επηρεαζόταν πάρα πολύ από τη γνώμη του Νικάκη. Και στο πολιτικό κομμάτι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι η βραδιά που έχει καταποντιστεί η παράταξη τη 18η του Μαΐου. Mm-hmm. Σκέφτεται να παραιτηθεί και του λέμε εντάξει, μην πάλεψε το, μην παραιτηθείς απόψε. Βλέπεις τι κάνεις, έχει ο Θεός. Ήτανε έξαλλος με το Σταύρο τον Τζουλάκη για τους δικούς του λόγους που θέλω να ονομάσω και ήτανε όχι τόσο έξαλλος με τον Γιώργο τον Κουτελάκη. Και εκείνη τη στιγμή μπροστά σε όλους μας παίρνει το λόγο ο Γιώργος ο Νικάκης, όχι Νίκο, ο πιο άσχημος σου φέρθηκε ο Κουτελάκης παρά ο Τζουλάκης. Mm-hmm. Και το ξέρεις, τρεις μέρες μετά έβγαλε μια δήλωση στήριξη για Τζουλάκη. Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, λοιπόν, θα κάνουμε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα, πάρουμε μια ανάσα. Και θα μπούμε πια αμιγώς στην τελευταία εβδομάδα του πρωτογύρου, στο Σαββατοκύριακο των εκλογών των πρωτογύρων, και θα κάνουμε αρκετή συζήτηση για την μεταστροφή την οποία είδαμε στο δεύτερο γύρο, την προσωπική σου πολιτική επιθυμία, η οποία ξέρω off the record ότι δεν ήταν αυτή. Θα πω δημόσια γιατί ψήφισα. Και βεβαίως. Και το αύριο της παράταξης με τον Νίκο τον Στέφο εκτός Νέας Μύρνης, εκτός Δημοτικού Συμβουλίου και εκτός Ελλάδας. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Επιστρέφουμε λοιπόν στην Λάσπη, στην παρέα μας ο Δημήτρης Πανταζής, Δημοτικός Σύμβουλος Νεοεκλεγής με την παράταξη Συμμαχία Πολιτών. Δημήτρη, πλησιάζουμε λοιπόν στις εκλογές. Είπαμε πώς στήθηκε η παράταξη, είπαμε πώς λειτουργήσε, πώς μάζεψε ανθρώπους. Πάμε λίγο λοιπόν στην τελευταία εβδομάδα που κατεβαίνετε πια στις εκλογές, κάνετε τις διαδικασίες. Βγαίνει πρώτος ο Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης, νομίζω με 60% διαφορά, και δεύτερος ο Γιώργος Κουτελάκης.
κάνετε ένα evaluation προφανώς αυτού του αποτελέσματος του πρώτου και παίρνετε κάποιες αποφάσεις. Πες μου ό,τι μπορείς να μου πεις, ό,τι λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι λέγεται. Εντάξει, δεν έχουν υποθεί και τέρατα στην τελική για να ντρεπόμαστε να τα πούμε. Νορμάλ γίνανε όλα. Γίνανε δύο παρατάξεις στη δεύτερη εβδομάδα των εκλογών. Απογοήτευση είχε καταρχήν για το αποτέλεσμα. Περιμένατε κάτι καλύτερο. Για να είμαστε ρεαλιστές, και το έχω συζητήσει πολύ και με τον Κώστα τον Ξαρχά αυτό το θέμα, δεν περιμέναμε Δημήτρη θα ήμασταν τέταρτη. Προφανώς ποτέ δεν είπαμε ότι πάμε δεύτερο γύρο. Θεωρούσαμε ότι θα ήμασταν τρίτη. Πιστεύαμε δηλαδή ότι με τη στροφή θα ήμασταν ανάποδα από ό,τι ήμασταν. Πιστεύατε ότι θα είστε δεν περιμέναμε, πάνω από τη στροφή. Δεν περιμέναμε ότι η ψήφος διαμαρτυρίας στη στροφή θα ήταν τόσο μεγάλη. Θα περάσει στην τοπική κοινωνία. Και φαίνεται γιατί 5.100 σταυροί με πρώτο δημοτικό σύμβουλο 320. Τι είναι αυτό, δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΗ αυτή. Ναι, ναι, βεβαίως. Οπότε λοιπόν απογοητεύεστε γιατί, γιατί θεωρούσατε ότι θα έχετε την τρίτη θέση. Ακριβώς. Εσύ έχεις εκλεγεί. Έτσι, το έχουμε μάθει. Δεν το έχουμε σίγουρο. Έχω την υποψία ότι θα είμαι ο πρώτος σε σταυρούς, λογικό λόγω της αναγνωρισιμότητας. Οπότε έρχεται η επόμενη μέρα των εκλογών, τον παίρνω ένα τηλέφωνο στις 10 το πρωί, να τον ρωτήσω πώς είναι ψυχολογικά κτλ. Μου λέει εντάξει, ξέρεις, μου λέει πρέπει να μάθω ποιος θα έχει την δεύτερη έδρα, με ποιον θα είμαι αυτά τα 5 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Του λέω εντάξει, θα κάνω ένα τηλέφωνο στο γραφείο Δημάρχου, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να πάμε να μετρήσουμε όλους τους καταλόγους των εκλογικών αντιπροσώπων και να ξέρεις. Μου λέει δεν είμαι σε ψυχολογική διάθεση. Εντάξει, του λέω θα πάρω εγώ κάποιον άνθρωπο που θα βρω εύκαιρο να πάω. Και ευτυχώς που βρήκα έναν άνθρωπο, ένα φίλο, γιατί αν το έκανα μόνος μου θα έκανα 8 ώρες, γιατί οι δυο μας κάναμε 4. Εκεί λοιπόν που έχουμε πάρει τα 126 τμήματα που ουσιαστικά λείπαν τα 4, αλλά είδαμε τα 122, κάτσαμε και μετρήσαμε τον κάθε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της παράταξής μας σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της πόλης. Και ύστερα, αφού τους αθροίσαμε όλους αναπεριφέρεια και υποψήφιο, καθίσαμε και βγάλαμε να δούμε και ποιος έπαιρνε την έδρα. Και κρίθηκε ότι πρώτος ήμουν εγώ. Για να ανοίξω και λίγο τη συζήτηση, να κάνουμε και λίγο πλάκα, εκείνη η εβδομάδα, αλλά κυρίως η επόμενη, επειδή το ζήσες και εσύ και δημοσιογραφικά, θυμάσαι ότι από τη μία η παράταξη Τζουλάκη κατηγορούσε και έβγαζε σκάνδαλα. Να πω και χιούμορ. Ναι, ναι. Τη στιγμή που μετράω τα ψηφοδέλτια, του καταλόγους των αντιπροσώπων, μπαίνει μέσα ο Γιώργος ο Κρικρής και μου λέει: Κολοπέδι, κλαίγεσαι ή εκλαίγεσαι. Καλό. Έξυπνο. Εκείνη λοιπόν η περίοδος ήταν η περίοδος που η παράταξη του Σταύρου του Τζουλάκη έβγαζε σκάνδαλα υπακτά ημί για την παράταξη του Γιώργου του Κουτελάκη και αντίστοιχα φυσικά η παράταξη του Γιώργου του Κουτελάκη απέκρουε, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν πολύ της ανάδειξης, ήταν πιο πολύ της απόκρουσης και μάλιστα τον ρώτησα κιόλας. Και βέβαια ο Γιώργος ο Κορικρής, ο οποίος είχε και έχει το Νέα Σμίγκ Live ακόμη, ήταν αν θέλεις το οχηματάκι το οποίο προσπάθησε λίγο σε επίπεδο social media και δημοσιογραφικά έτσι, να αναδείξει κάποιες καταστάσεις εκείνη την περίοδο. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Μιλάτε λοιπόν, μαθαίνεις ότι είσαι... Την ίδια στιγμή έχουμε συγκαλέσει παράταξη στις 6 το απόγευμα και ακριβώς έχω τελειώσει και πάω σχετικά αργοπορημένος 6 και 20 γιατί ήμουν από τις 2.30 και μέτραγα περίπου 4 ώρες. Πάω λοιπόν με τον κατάλογο, του τον δίνω, είχαν όλοι μαζευτεί και αρχίζει και λέει ότι θα σας πω στο τέλος τι έχει εδώ, εντάξει, ποιος πήρε την πύρα και ποιος πήρε την έδρα και κάνει έναν μίνι απολογισμό, μάλλον όχι απολογισμό, ρεαλισμό για να μιλήσω σωστά με τις λέξεις, ότι για μένα δεν θα πρέπει να μείνουμε αμέτωχοι, θα πρέπει να επιλέξουμε να στηρίξουμε κάποια πλευρά. Εκεί λοιπόν αρχίζουν κάποιες ενστάσεις, εδώ δεν είναι σωστό να πω ονόματα. Όχι βέβαια. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Αριθμητικά απλά να το πω ότι ήμασταν παρόντες 22-23 άτομα κάπου εκεί, εκ των οποίων υπήρξαν 4-5 που σκεφτήκαν τη στήριξη σε Κουτελάκη, οι πιο πολλοί σκεφτόντουσαν μια στήριξη σε Τζουλάκη, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λέγανε ψήφο κατά συνείδηση. Υπήρξε η υγιής πρόταση και το υγιής, το λέω ειρωνικά, να στηριχτεί ο Γιώργος ο Κουτελάκης από την παράταξη του Νίκου Στέφου. Εντάξει, 2-3 άνθρωποι προφανώς δεν γουστάραν τον κούπα στον Τζουλάκη. Λογικό okay. Δεν είναι όταν okay. Είμαστε δεξιοί όλοι. Okay. Ναι, μέχρι εκεί είναι λογικό. Ναι, αυτό. Αλλά και ο επικεφαλής, όταν έχει υπάρξει ο αρχιερέας της διαφθοράς κατά Νικάκη και Στέφο, καταλαβαίνεις ότι θα ήταν κάτι τραγικό αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Προφανώς, ναι, εντάξει. Εκεί λοιπόν γυρνάω και λέω μια προσωπική άποψη ότι. Αυτό θα σε ρωτάω. Ποια ήταν η άποψη? Μια ψήφο κατά συνείδηση. Εσύ λοιπόν αρνήθηκες στήριξη σε κάποιον από τους δύο όταν ερωτήθηκες. Στην πρώτη παράταξη. Έρχεται λοιπόν η δεύτερη παράταξη, η οποία. Πριν πάμε στη δεύτερη παράταξη, ναι. Μπορείς να μου πεις ποια ήταν η άποψη του Γιώργου Νικάκη στην πρώτη παράταξη για το αν θα στηρίξουμε ναι ή όχι και ποιον. Αν θυμάσαι,
Σε μια από τις δύο απουσίαζε και δεν θυμάμαι πραγματικά αν ήταν η πρώτη ή η δεύτερη. Okay, πάμε παρακάτω. Είναι από τις λίγες φορές που η μνήμη μου κολλάει. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως και να έχει, τότε ο Νίκος Αστέχος γυρνάει και μας λέει ότι εγώ έχω σκοπό να έρθω σε επικοινωνία και με τους δύο. Τον Τζουλάκη τον έχω βρει μας στο stand-by. Θέλω να μιλήσω και με τον Κουτελάκη. Τον έχω πάρει 3 τηλέφωνα και δεν το απαντάει. Αυτό μας είχε πει τη Δευτέρα 19 Μαΐου. Έρχεται η επόμενη παράταξη, η οποία ήταν την Τετάρτη 21 Μαΐου, όπου γυρνάει και μας λέει ότι αποφάσισα να στηρίξω για τους χι λόγους τώρα να μην τους αναλύσουμε τον Σταύρο Τζουλάκη. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις του στυλ. Θες να στηρίξεις Τζουλάκη, στήριξε Τζουλάκη. Γιατί να βγάλεις μια ανακοίνωση και να μας πάρει εμάς στο λαιμό σου. Βάλε ψήφο κατά συνείδηση και στην τελική όσοι θέλουν να εκλεγεί ο Τζουλάκης, ας δουλέψουν υπογείως με τα τηλεφωνήματα και τις επαφές τους. Φυσιολογικότατο το κρίνω. Εσύ παρέμενες σε άποψη κανέναν από τους δύο. Και στη δεύτερη. Εγώ γυρνάω και θέτω την άποψή μου εκείνη τη στιγμή, όχι δημοσίως, αλλά στον ίδιο το Στέφο προσωπικά το ίδιο βράδυ. Και θα σου πω ακριβώς ποια είναι η συνομιλία μας. Εκείνη τη στιγμή γυρνάει και μας βγάζει από το χαρτοφύλλο. Συγγνώμη, ξέχασα να πω στην προηγούμενη παράταξη. Είχε πει ποιος είχε πάρει την έδρα. Είχε πει και τους Σταυρούς, ναι. Λοιπόν, βγάζει το χαρτοφύλακά του ένα έτοιμο κείμενο, 2-3 σελίδες για το λόγο στήριξη στο Τζουλάκη. Το είχε και έτοιμο λοιπόν. Μας το διαβάζει, μας λέει ότι. Θα με μισήσει πολύ ύστερα από αυτό που θα πω. Ότι το έχει συντάξει μαζί με τον Γιώργο Σταύρο Τζουλάκη για τον επικοινωνιολόγο του. Και μας το διάβασε για να πούμε την άποψή μας. Είχαν ήδη συμφωνήσει λοιπόν. Δεν γίνεται να συντάξει κάτι τέτοιο με τον Σταύρο Τζουλάκη και να μην έχει ήδη δεσμευτεί. Απλά τύπη είπε να ρωτήσει τα στελεχάκια του, γιατί μας έλειπε σαν στρατιωτάκια. Λυπάμαι γι' αυτό πραγματικά. Εγώ λυπάμαι για όλους τους υπόλοιπους, έτσι. Πραγματικά λυπάμαι. Πολύ αντιδημοκρατικό. Για προφανώς. Ο ορισμός του αντιδημοκρατικού δείχνει νομίζω. Δείχνει και ασέβεια σε ανθρώπους οι οποίοι σε στήριξαν. Κάποιοι το τελευταίο τρίμηνο. Σε εξέλεξαν. Κάποιοι 2,5 σχεδόν χρόνια. Λυπάμαι σαν άνθρωπος γι' αυτό και θα λυπόμουν τον εαυτό μου αν μου συνέβαινε σε μια παράταξη. Και αντιλαμβάνομαι ότι ήταν αρκετά δύσκολη κατάσταση για σένα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αποφασίστηκε με αυτή τη μη. Περίμενε να γελάσεις. Παρακαλώ. Ναι. Να το κλείσουμε. Ναι, ναι. Εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης. Από μόνο του κάποια παράγραφο δεν του άρεσε, θεώρησε ότι πολύ υποτάσσεται. Οπότε μας παράτησε μια ώρα όλη στην του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν η συνεδρία της παράταξης και πήγε πάλι πίσω στο Δημαρχείο με τον Τζουλάκη και τον επικοινωνιολόγο του για να αλλάξει αυτή την παράγραφο να το κάνει πιο light. Μάλιστα, το είχες. Αυτό. Νομίζω ότι και για μας που καλύψαμε πάρα πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις ήταν λίγο από τη γλώσσα του σώματός σου ήταν αρκετά ξεκάθαρο ότι εσύ δεν πρέπει να έχεις συμφωνήσει με αυτή την επιλογή. Πάμε παρακάτω, για να μιλάμε με αυτή την επιλογή. Ποια ήταν λοιπόν η αντίδρασή σου στην το απόφαση που πάρθηκε. Το ίδιο βράδυ τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω. Για την κοντινή φιλική σχέση που έχουμε και την εργασία που σου κάνουμε τόσα χρόνια, που σε στηρίζω. Θα σου ζητήσω να μου επιτρέψεις με μία δήλωση ως φωνή της Νέας Μύρνης να εξαιρεθώ από αυτή τη δήλωση στήριξης. Λόγω ότι δεν μπορώ να στηρίξω οποιονδήποτε των δύο για τόσα έτη κατακεράβλωνα με τα αντιπολιτευτικά μου εξώφυλλα. Δεν μπορώ εγώ να ξεφτελιστώ στην πόλη. Και θέμα ξεφτύλας να μην υπήρχε, που υπήρχε στην τελική, γιατί εγώ δεν μ' αρέσουν οι κολοτούμπες, δεν θα αισθανόμουν όμορφα με τον εαυτό μου. Και εκεί αρχίζουν κάποιες. Εντάσεις τέλος πάντων. Προφανής. Και είσαι ο μοναδικός μου δημοτικός σύμβουλος και δεν μπορείς να με πουλάς έτσι και το ένα και το άλλο. Μου κλείνει το τηλέφωνο. Μετά από μια ώρα μου παίρνει τηλέφωνο ο Νικάης για να με συνετήσει. Και τι είναι αυτά. Και άμα θες να εκτροπήσου και το ένα και το άλλο. Λέω να σε ευχαριστώ να μην ζηλευόμαστε λίγο ενήλικες άνθρωποι. Τέλος πάντων, αποστασιοποιούμε για περίπου ένα 48ωρο και φτάνει η περίφημη ομιλία Τζουλάκη. Τι θες να ρωτήσεις γι' αυτό. Τα συμπεράσματα ανθρώπων που σε είδαν εκεί ήταν ότι πρακτικά δεν ήθελες να βρίσκεσαι. Με τα χίλια ζόρια. Συγκεκριμένα συνέβη το εξής. Με είχαν πήρξει κάποιοι φίλοι μου, συγγνώμη για τη γλώσσα που χρησιμοποιώ, επειδή με είχαν χάσει με τις εκλογές, έλα να πιούμε ένα καφέ στην πλατεία. Ναι, λέω, αλλά πρέπει να έχω φύγει την τάδε ώρα. Δεν θέλω για το συγκεκριμένο λόγο να είμαι καθόλου στην πλατεία. Λογικότατο. 7,5 ώρα λοιπόν, 8,5 ήταν η ομιλία του Τζουλάκη. 7,5 ώρα λοιπόν αποφασίζω να φύγω. Συγκεκριμένα καθόμουν τότε στο φλό καφέ. Και πάω έτσι να χαιρετήσω απέναντι στο περίπτωμα των ευρωεκλογών της Νέας Δημοκρατίας, κάποιους δικούς μας ανθρώπους να μιλήσουμε.
Και εκείνη τη στιγμή με παίρνει τηλέφωνο ο Νίκος ο Στέφος. Ενώ του είχα ήδη δύο φορές επανειλημμένα αρνηθεί στο τηλέφωνο την ίδια ημέρα να παραστώ στην εκδήλωση. Και μου λέει και δεν έχω κανέναν και το ένα και το άλλο και κάτω για μένα και τελευταία χάρη που σου ζητάω. Λέω κομμάτια να γίνει να πάει στο διάλογο να πάω. Αλλά του λέω μην περιμένεις να είμαι καθόλου θετικός. Απλά μου λέει η φιλική σου παρουσία να μην φαίνομαι μόνος. Που μόνος του δεν ήταν. Ήταν μαζί και ο Γιώργος ο Νικάκης. Διότι ήταν 4-5 άτομα, η κάμερά σου το έχει καταγράψει. Θυμάμαι τον Γιώργο τον Νικάκη δεν και εσένα. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιοι ήταν. Ο Νικάκης, θυμάμαι σίγουρα Νικάκη, Βίγκλερ, Αντωνιάδη, Στέφο, Πανταζή. Δεν ξέρω αν ήταν κάποιος άλλος. Θα το δει η κάμερα. Okay. Ναι. Άρα λοιπόν, πρακτικά σε τραβήξανε σε μία εκδήλωση υποεκλογική. Με τα χίλια ζόρια. Στην οποία και καταλαβαίνω γιατί δεν ήθελες να πας. Και μόλις τελείωσε και η εκδήλωση, ψιλοτσακωθήκαμε. Από την άποψη του λέω, Νίκο, εγώ φεύγω, δεν μπορώ άλλο. Λέω, μου στήξε ψυχικά αυτό που μου ζήτησες να κάνω και το έκανα μόνο για σένα. Με χαρακτήρισε και κολλάω από εκείνη τη στιγμή και ότι δεν ξέρω να φέρομαι και τα λοιπά. Εντάξει, φιλικά δεν αντίδρασα, σηκώθηκα και έφυγα. Πριν πάμε στο αύριο της παράταξης με δεδομένο ότι είναι γνωστό πια ότι ο Νίκος Στέφος έχει φύγει από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει παραιτηθεί και έχει φύγει και από την Νέα Σμύρνη, δουλεύει εκτός Ελλάδας, που αυτό είναι μια δική του επιλογή. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή εκλογικά έχεις ασχοληθεί με αριθμούς, έχεις αίσθηση και για ποιοτικά και για ποσοτικά χαρακτηριστικά, εάν δεν δίνατε αυτή τη στήριξη στην παράταξη του Σταύρου του Τζουλάκη, πού πιστεύεις ότι θα πήγαινε αυτό το ποσοστό, αυτός ο αριθμός των ψήφων? Πήραμε 2.831 σταυρούς στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014. Εκτιμώ ότι ακόμα και να μην έκανε τη δήλωση στήριξης, κοινός τζάμπα εξευτελίστηκε και έσυρε και μερικούς από εμάς αυτό το βούρκο, δεν θα γινόντουσαν και πάρα πολλά. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχαν δεξιοί προσωπικοί φίλοι δικοί μου, του πατέρα μου, που λέγανε ότι θα σε ψηφίσουμε για να βγει δημοτικό σύμβουλο από το γύρο, όμως στο β' γύρο που ξέρουμε ότι θα είστε εκτός, θα στηρίξουμε τους νεοδημοκράτες, δηλαδή τον Κούπα. Άρα θα πηγαίναν στο Τζουλάκι, έτσι. Θεωρώ ότι από τους 2.831, σίγουρα οι 800 θα πηγαίνανε έτσι κι αλλιώς. Ας πούμε το 50% για να είμαστε μέσα. Κατά προσέγγιση, εγώ λέω το 1/3. Άρα πρακτικά ο επικεφαλής σας τότε ουσιαστικά διαπραγματεύτηκε αρκετά για τον εαυτό του. Εγώ εδώ έχω να πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει προσωπικό όφελος. Απλά υπήρχε μία μανιώδη καταδίωξη πολιτικά πάντα του Γιώργου Νικάκη κατά στον Γιώργο Κουτελάκη εδώ και πολλά συναπτά έτη. Αυτό είναι γνωστό. Στήριζε παρατάξεις τον Καρδαρά, την Κατσέλη, τον Εφελούδη, πάντα σε αυτόν τον κεντρό χώρο, όπου πηγαίνανε αντίθετα στον Γιώργο Κουτελάκη σαν αντιπολίτευση. Και τους δικούς του προσωπικούς λόγους δεν τον συμπαθεί. Είχε σύρει σε αυτό το άρμα κατά πολύ και τον Νίκο Στέφο. Μάλιστα. Αυτό. Οπότε θεωρώ ότι. Το μη χειρονβέλτιστο θεωρείς. Ήταν το. Κατά τα δικά μου είναι το μη χειρονβέλτιστο. Κατά μένα, και θα σου πω και κλείνοντας αυτό, γιατί έριξα στην κάλπη για να καταλάβεις πώς μπορείς επίσης να αφαιρθείς συνειδησιακά. Το μένος του Νικάκη έπεισε το Στέφο ότι να μην βγει ο Κουτελάκης με τίποτα δήμαρχος. Και συγκεκριμένα είχε πει ο Νικάκης ότι αν ο Κουτελάκης το Σεπτέμβριο είναι δήμαρχος, εμένα θα με σκίσει, θα κλείσω τα επίκαιρα. Οπότε με συμφέρει να βγει ο Τζουλάκης για να επιβιώσω. Εγώ θα απαντήσω με ερώτηση, γιατί δεν το συνηθίζω. Ο Γιώργος Νικάκης έχει υπάρξει στη Νέα Σμύρνη πάρα πολλά χρόνια επί Κουτελάκη και έχει υπάρξει και πάρα πολλά χρόνια επί Κουτελάκη. Καταλαβαίνει τη διαφορά. Είναι λοιπόν επί Κουτελάκη αντιδήμαρχο και επί Κουτελάκη δήμαρχο. Ναι. Η εφημερίδα αυτή δεν έκλεισε, που σημαίνει ότι επιχειρηματικά άντεξε. Δεν βλέπω για ποιο λόγο λοιπόν να του έκανε κάτι παραπάνω ο Γιώργος Κουτελάκης. Ανέβγαινε. Απλά δεν θα του έδινε κάτι παραπάνω. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Ό,τι ερμηνεύει ο τηλεθεατής, ερμηνεύει. Πάμε λοιπόν στο αύριο, Δημήτρη. Τα είπαμε πολύ ωραία, νομίζω ότι. Να πω και τι ψήφισα. Α, ναι, βέβαια. Τι ψήφισε, την καλή πια πες. Τι και πώς. Επειδή δεν με εγκάλυπταν στις δημοτικές εκλογές ούτε Στέφος, ούτε Τζουλάκης Κουτελάκης, ούτε στις περιφερειακές Δούρους Γουρός. Mm-hmm. Αυτά ήταν τα ζευγάρια, ναι. Έκανα το εξής. Πήρα ένα ψηφοδέλτιο, δεν θυμάμαι ποιο, τη περιφέρεια και το έριξα στην κάλπη των δημοτικών και ένα τη κάλπη των δημοτικών και το έριξα στην κάλπη τη περιφέρεια. Άκυρα και τα δύο. Άκυρα. Γιατί ήθελα να πάω να ψηφίσω για τις ευρωεκλογές. Δεν γινόταν να επιλέξω μία τις τρεις κάλπες. Οπότε. Ο Νίκος Στέφος λοιπόν έχει φύγει όπως ξανά είπαμε, παραιτήθηκε. Ενδεχομένως και από τα συμφραζόμενα που κουβεντιάσαμε και που έχουν ψηλοακουστεί να ήταν και σχετικά
προδιαγεγραμμένη αυτή η πορεία. Χιλιοαναμενόμενο το είχα κόψει, Δημήτρη, γιατί εντάξει, μου το είχε πει και ο ίδιος ότι δεν πολύ τρελαίνομαι, τώρα θα με λιδωρούνε, θα είμαι τώρα και διπλανά έδρα με τους κουταλακικούς, δεν τους μπορώ, δεν τους αντέχω, για 5 χρόνια δεν αντέχει η ψυχολογία μου αυτά που έχω υποστεί με εκείνους και τέτοια τέλος πάντων, σιροπάκια. Από την άλλη, μου είχε πει από τα τέλη Σεπτεμβρίου ότι δουλεύει σε μια κυπριακή εταιρεία, αλλά ελλαδιτών στην Κύπρο, mm-hmm. που προσπαθεί να φέρει κάποιους Ιρανούς επενδυτές στην Ελλάδα. Οπότε λέει, θα κοιτάξω να βγάλω κι εγώ κάποια χρήματα που χάσα. Λογικά πράγματα δεν μου φαίνονται. Δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Παρετούμενος λοιπόν ο Νίκος ο Στέφος, ανεβαίνει ο πρώτος επιλαχών που είναι ο Μανώλης ο Κοντεγοράκης, που είχε 284 σταυρούς. Και με δεδομένο ότι η παράταξη καλλικρατικά και σύμφωνα με την νομοθεσία μάλλον θα παραμείνει, μένετε οι δυο σας. Ο νόμος είναι σαφής. Άρθρο 63, παράγραφος 3 του Καλλικράτη. Ο τίτλος είναι δημοτικές παρατάξεις. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αξιώματος από δημοτικό σύμβουλο επικεφαλή, οι εναπομείνοντες δημοτικοί σύμβουλοι, το τονίζω, εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, mm-hmm. στέλεχοι ναι, της παράταξης, ψηφίζουν μεταξύ τους την επικεφαλή. Στην προκειμένη περίπτωση, παράδειγμα, πολύ ανάποδα, παραιτήθηκε ο Παπασπυρίδης, ήταν μόνο μία έδρα, έγινε ο Αφεντουλίδης. Κανείς δεν έχει το αμφισβητήσει αυτό να περάσει ψηφοφορία. Αν γινόταν στο θέμα, π.χ. πριν από την προηγούμενη φοιτεία, παράταξε Νεφελούδη. Αν έφευγε ο Νεφελούδης, θα έπρεπε τα 2/3, δηλαδή ήταν 3, οι 2 από τους 3 να τον ψηφίσουν, τον διάδοχο. Σε εμάς είμαστε 2. Το θέμα είναι ξεκάθαρο και για όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν τα 2/3 καταρχήν. Δεν υπάρχουν 2/3. Άρα, εάν θέλει να ο Μανώλης ο Γρηγοράκης πρέπει να ψηφιστεί και από τον Μανώλη τον Γρηγοράκη και τον Δημήτρη τον Πανταζή. Αν θέλει να ο Δημήτρης ο Πανταζής πρέπει να ψηφιστεί και από τον Μανώλη τον Γρηγοράκη και τον Δημήτρη τον Πανταζή. Είναι απλούστατο. Άρα, ξεκάθαρο. Έχετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία για να οριστείτε ποια είναι σε επικεφαλής από τους δυο σας. Κάποια στιγμή λογικά θα γίνει. Δεν μπορούμε να μείνουμε 4 χρόνια κέφαλοι. Ο νόμος σας πιέζει για το πότε θα υπάρξει επικεφαλής. Είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Είμαστε προφανώς υποχρεωμένοι να το κάνουμε, διότι πρέπει να υπάρχει κάποια εκπροσώπηση. Mm-hmm. Και κάτι άλλο το οποίο αξίζει να υποθεί. Βεβαίως. Ο Νίκος ο Στέφος παραιτήθηκε σε συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο, η μέρα ήταν Τετάρτη. 4 μέρες νωρίτερα, Σάββατο, φώναξε τα αναπομείναντα στελέχη που είχαν απομείνει 15 στην παράταξή του, για να ανακοινώσει ότι παραιτείται, ότι εκ του νόμου από τόσο επιλαχών που θα ορκιστεί δημοτικό σύμβουλο είναι ο Μανώλης Γρηγοράκης. Δάκρυσε κανείς έτσι για να γελάσουμε και λίγο. Εντάξει, συγκινήθηκε ο Μανώλης, αλλά δεν είναι για να γελάσει. Εντάξει, είναι καλό παιδί, είναι λίγο ευαίσθητο, το αναγνωρίζω αυτό. Υπήρξε λοιπόν και ένα κύλησε, ναι, ένα δάκρυ έτσι. Και γυναίκα λέει εκείνη τη στιγμή ότι ο Δημήτρης, επειδή είναι πιο έμπειρος, πρέπει να χρηστεί επικεφαλής. Να περιμένεις αυτό και να σου βγάλει μια ανακοίνωση. Και να σου λέει ότι διαλύω την παράταξη, ότι χωρίς εμένα δεν υπάρχει, και μπούχου μπούχου κροκοδίλια δάκρυα του τύπου φεύγω και πίσω μου αφήνω συντρίμια και το χάος. Give me a break, please. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πώς έχει χειριστεί αυτή τη διαδικασία της διάλυσης της παράταξης ή μη, γιατί ξέρω ότι. Είμαι πάρα την πολύ έχεις απογοητευμένος από τη Μαρία Πέλη στο συγκεκριμένο ζήτημα, διότι τις έχω προσκομίσει στον νόμο του Καλλικράτη. Mm-hmm. Και γυρνάει και μου λέει: μα εγώ έχω, λέει, τη δήλωση του κυρίου Στέφου. Και τη λέω: παίρνετε ενός κοινού θνητού τα δημόσια λεγόμενα, τα οποία είναι αεριτζίδικα και δίπλα την ερμηνεία του νόμου, και επιλέγετε το πρώτο. Θα δεχόμουν την ερμηνεία του, τα λόγια του κυρίου Στέφου, αν έλεγε: βάση του νόμου, τάδε, άρθρο, τάδε, παράγραφο, τάδε. Βεβαίως. Ισχύουν αυτά που λέω. Βεβαίως. Μόνο έτσι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Οπότε το αύριο το δικό σου και τη παράταξη είναι να υπάρξει επικεφαλή. Κάποια στιγμή πρέπει λογικά να υπάρξει. Το προσωπικό το δικό σου αύριο ποιο είναι στο Δημοτικό Συμβουλίο? Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει επικεφαλής ή ας υποθέσουμε ότι υπάρχει επικεφαλής και εκ της εμπειρίας είσαι εσύ. Νιώθεις ότι χωρίς τον επικεφαλή Νίκο Στέφο αυτό που εσύ λες παράταξη και θα εκπροσωπείται από εσένα και άλλον έναν έχει ζουμί και ουσία ύπαρξης αντιπολιτευτικού χαρακτήρα μέσα στο Συμβούλιο? Ας πάρουμε το υποθετικό σενάριο ότι ήταν μονοεδρικό. Και ότι είχε παραιτηθεί ο Στέφος και τότε έμπαινα εγώ ως πρώτος επιλαχών, δεν είχα εκλεγεί ως διεδρικό. Δεν με δεσμεύει κανείς να ακολουθήσω την πορεία του Στέφου, χαράσω τη δικιά μου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να μένεις πιστός στις αρχές σου. Όταν κατεβαίνω ως αντιπολίτευση, παραμένω αντιπολίτευση. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μου δίνει τα όπλα εισαγωγικά στη φαρέτρα που είναι εξοφίλων μου στη φωνή ο Τζουλάκης να του κάνω σκληρή αντιπολίτευση εγώ στην προηγούμενη θητεία, γιατί είναι προσεκτική ακόμα καθώς είναι η έναρξη. Πράγματι. Να είστε όμως σίγουροι ότι τους περιμένω στη γωνία. Θα εξαντλήσω τη θητεία ως δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής ή μη, κάνοντας αντιπολίτευση. Αυτή είναι η είδηση. Με δεδομένο ότι ο Γιώργος ο Κουτελάκης είναι στην αντιπολίτευση, δημοσιογραφικά για σένα έχει χάσει ένα τμήμα του βάρους της κριτικής?
Δηλαδή το βάρος το περισσότερο πάντοτε πέφτει στη Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι. Μάλλον. Θεωρώ δεδομένο ότι θα κατέβει το 19 ο Κουτελάκης, γιατί ήδη βλέπουμε ότι συστρατεύει τον κόσμο του σε διάφορους τρόπους. Δεν υπάρχει λόγος να τον λύσουμε. Όσοι κυκλοφορούμε, ξέρουμε. Θεωρώ αντικειμενικά, ψυχρά ρεαλιστικά, ότι μια μορφή σημαντικής κάθαρσης θα την έχει πετύχει στην πενταετία που είναι εκτός κυβέρνησης του Δήμου, ενώ διοίκησης. Άρα λοιπόν, στόχος σου κριτικά είναι η Δημοτική Αρχή. Και με δεδομένο ότι ο Γιώργος Κουτελάκης είναι στην αντιπολίτευση, το ειδικό του βάρος εκ των πραγμάτων είναι πολύ μικρότερο. Να σου πω κάτι. Πες ότι το 19 εγώ μπαίνω σε μια δημοτική παράταξη. Μέχρι τότε, Δημήτρη, λέω. Μέχρι τότε η κριτική. Να σου απαντήσω, είναι πολύ λογικό. Το 2019 κατεβαίνεις αντιπολίτευση να διεκδικήσεις το Δήμο με ποια παράταξη είσαι. Τι θα θυμάσαι, τι έκανε ο Κουτελάκης το 98, το 2 και το 6. Δεν έχει λογική. Σαφώς. Τι έκανε ο Τζουλάκης στο διάστημα 14-19. Πολύ σωστά και προφανές άλλωστε. Λοιπόν, εγώ επειδή λίγο μας πιέζει ο χρόνος, να ευχηθώ προσωπικά στον Δημήτρη τον Πανταζή καλή αντιπολίτευση. Ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που διαβάζει, για μένα οι άνθρωποι που διαβάζουν πάνε μπροστά παντού. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει αρκετά πράγματα να διαβάσει, έχει αρκετό περπάτημα, ξέρω ότι τα κάνεις και τα δύο. Βλέπω ότι τα κάνεις και τα δύο. Το αγαπώ, γι' αυτό το κάνω. Δεν μου το επιβάλλει κανείς. Δεν είμαι άνθρωπος που μπορεί να του επιβάλλει κάτι. Κάνω ό,τι μ' αρέσει. Έχουμε δει έναν άνθρωπο στη Νέα Σμύρνη που διάβασε και περπάτησε και είχε μια πολύ σοβαρή κατάληξη. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι πετυχαίνει. Βέβαια, την εποχή του 2000 και του 2015 είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις, αλλά πάντοτε η επιμονή και ο κόπος σε ένα επάγγελμα μόνο μπροστά θα σε πάει. Εύχομαι να πας μπροστά. Εύχομαι, επειδή το ένα σκέλος σου παραμένει δημοσιογραφικό, να μην ποτέ συγχύσεις τη δημοσιογραφία με τη δική σου πολιτική προσέγγιση. Δηλαδή, να μην ποτέ αναδείξεις λάθος θέματα απλά επειδή είσαι αντιπολιτευτικός, να κρατήσεις και το χαρακτήρα της εφημερίδας σου και την αντιπολιτευτική σου προσέγγιση. Για όσους έχουν παρακολουθήσει και βλέπανε στο διάστημα 2013-2014 την αντιπολιτευτική χρειά που είχαν τα επίκαιρα και η φωνή, ήταν κοινή σε πολλά σημεία, ήταν και κάποια τα οποία αναδείχνουν τα επίκαιρα και η φωνή δεν ασχολιόταν. Τα θεωρούσα λίγο πιο λαϊκά. Ναι. Θέλω να είμαι ουσιαστικός αντιπολιτευόμενος και όχι για το φαίνεστε. Εγώ, Δημήτρη, το credit, μια και πετάς και καμία αγγλική λέξη, να πετάξω και εγώ μια, το credit που θα σου δώσω στην εφημερίδα σου είναι ότι παραμένεις τοπική νοσμιονιώτικη. Διότι μια και μιλάμε για τα επίκαιρα, πλέον η εφημερίδα επίκαιρα δεν είναι τοπική νοσμιονιώτικη, οπότε ό,τι κριτική και να κάνεις είναι στη μία μισή σελίδα της. Εμένα λοιπόν με προσπερνάει η συγκεκριμένη εφημερίδα. Εδώ σου βάλε editorial πριν από δύο εβδομάδες του Χατζη Νικολάου. Τώρα εκδότης και να βάζει κάτι άσχετο, δεν έχεις να πεις τίποτα με μια εβδομάδα. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη εφημερίδα έχασε κατ' επιλογή της ή αναγκαστικά την τοπική της λογική. Οπότε νομίζω ότι μας προσπερνάει σαν ανθρώπους που θέλουμε να ασχολούμαστε μόνο με τα κοινά της Νέας Μέλης. Θεωρώ τα επίκαιρα αργά ή γρήγορα, όχι επειδή το επιθυμώ, επειδή είναι η φυσική εξέλιξη της ροής των πραγμάτων. Ο Δαρβίνος είπε ότι στην εξέλιξη των ειδών, ότι δεν είναι τα εξυπνότερα όντα τα οποία επιβιώνουν, αλλά αυτά τα οποία είναι ικανά στην προσαρμογή. Πάρε τα επίκαιρα για παράδειγμα. Υπάρχουν το 1998. Ο Νικάκης έβαλε για πρώτη φορά ψηφιότητα το 2014. Ναι, δεν συζητήσαμε και την. Είναι δυνατόν στα 57 σου χρόνια να κατεβαίνεις για πρώτη φορά υποψηφίος δημοτικός σύμβουλος μετά από 15 χρόνια που είσαι εκδότης εβδομαδιαίας, παρακαλώ, τοπικής εφημερίδας. Εντάξει, όχι όλα τα χρόνια, τα μισά περίπου εβδομαδιαία, ήταν μία πιο πριν. Πράγματι. Και να παίρνεις μόνο 175 σταυρούς. Εντάξει, είναι ενδεικτικός προς την πολιτική αποδοχή και τη δική σου και του επικεφαλής παράταξης, έτσι. Έχει να κάνει για μένα ξεκάθαρα κατά πόσο. Και προσωπικών σχέσεων, φυσικά. Το βασικότερο και προσωπικών σχέσεων. Είναι αυτό που λες, αλλά επίσης και το κατά πόσο επηρεάζεις τον κόσμο. Γιατί εσύ μπορεί να με χιλιοσυμπαθείς, αλλά να μην σε αρέσει ο τρόπος που φέρω ως υποψήφιος. Σωστό. Ξαναλέω, καλή συνέχεια. Είσαι στην αρχή. Έχεις να περάσεις και εσωτερικά εμπόδια στην παράταξη. Εύχομαι την καλύτερη δυνατή συνεργασία. Και μιλώντας στον Δημήτρη τον Πανταζή, τον Δημοτικό Σύμβουλο, θα σου πω ότι εμείς, σαν NSTV, σαν ραδιόφωνο και σαν εφημερίδα, πάντοτε κάνουμε μια κριτική στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είσαι από τους ανθρώπους, όπως όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που επειδή εκτίθεστε θα έχετε και θετική
κριτική και αρνητική κριτική, γιατί ξέρεις ότι η έκθεση πάντοτε δεν είναι μόνο θετική ή μόνο αρνητική. Και το να είσαι. Και το να μην έχεις καμία πράξη επίσης πρέπει να κριτικάρεται. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, εγώ αυτό το οποίο πάντα με ενοχλούσε όταν παρακολουθούσα τα δημοτικά συμβούλια, διότι εδώ πρέπει να πω ότι η εμπειρία μου σε δημοτικά συμβούλια είναι τα παρακολουθώ το 2006. Είναι η τρίτη θητεία που βιώνω. Πρώτη ως αιρετός, τρίτη ως θεατής. Εξοργιζόμουν όταν έβλεπα ανθρώπους να εκλέγονται και να είναι παγερά αδιάφοροι. Απλά να τοποθετούνται την εισήγηση του Δημάρχου, ή ναι ή όχι. Πες και πέντε πράγματα. Δεν έχω απαίτηση να συμμετέχει στα πάντα, ούτε κι εγώ μπορεί να ξέρω τα πάντα. Αλλά δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής από τις 12 συνεδριάσεις μία που να μην έχω κάνει το λιγότερο μια ερώτηση ή μια τοποθέτηση σε ένα θέμα. Δημήτρη, εσύ όμως στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου έχεις μπει 8 χρόνια πριν καθίσεις. Αυτός που εκλέγεται πρώτη φορά Δημοτικό Σύμβουλο, είτε λέγεται Νικοσιούτας, είτε λέγεται Μαρία Γαβριέλα Αναγνωστοπούλου, είτε λέγεται Μαριέτα Μπακαλοπούλου, δεν έχει την εμπειρία σου από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορεί να κάθεται στην καρέκλα και να τρέμει το φιλοκάρδι του. Ας τους δώσουμε χρόνο λοιπόν. Εντάξει, είμαι λάθος αυτό. Συμφωνώ με την κριτική σου όμως. Η σιωπή ενός Δημοτικού Συμβούλου σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα αρχίζει πια και δεν εκφράζει τους πολίτες που συμψηφίσαν. Αλλά βέβαια δεν αναφερόμουν σε συγκεκριμένη θητεία που πέσα σε συγκεκριμένα άτομα, αναφερόμουν στις δύο προηγούμενες. Πάντοτε η σιωπή. Που ήταν κάποιοι και δύο και τρεις θητείες ήδη, αλλά δημιουργεί ερωτηματικά. Μόνο ήταν την εισήγηση για τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που ήρθες. Νιώθω ότι μπορεί να είχαμε άλλη μία ώρα να πούμε και επιπεράτες λεπτομέρειες λίγο για εκείνη την εποχή των εκλογών. Βέβαια, η εποχή των εκλογών πια είναι 6 μήνες πίσω. Ανοίξει το παρελθόν. Αρχίζει ο κόσμος να μην έχει και τόσες απορίες για το τι έχει γίνει. Η Δημοτική Αρχή έχει δουλειά, η Αντιπολίτευση έχει αντιπολίτευση. Η Νέα Σμύρνη έχει προβλήματα, ίσως όχι τόσο μεγάλα όσο άλλες συνοικίες, αλλά πάντοτε το καλό μπορεί να γίνει καλύτερο. Καλή αντιπολίτευση από μένα και βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά. Ευχαριστώ που ήρθες. Σε ευχαριστώ και εγώ. Δημήτρης Λάσπη με Δημήτρη Πανταζή από την Συμμαχία Πολιτών. Επόμενη Πέμπτη θα έχουμε κάποιο καλεσμένο από την κεντρική πολιτική σκηνή. Μια και το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε εκλογές για την ανάδειξη της ελληνικής κυβέρνησης. Ευχόμαστε να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη φορά ή εν πάση περιπτώσει να γίνουν κάποιες διερευνητικές συντολές και να μπορέσουμε να έχουμε κυβέρνηση. Να μην πάει ο τόπος σε δεύτερες εκλογές, αν και δεν είναι και πάρα πολύ προφανές ότι θα γίνει έτσι. Καλή συνέχεια λοιπόν. Ακολουθεί ο Απόστολος ο Μαρτζακλής με το ασφαλιστικό τετατέτ και ο Παναγιώτης ο Κωνσταντινίδης με τις πολιτιστικές διαδρομές. Από μένα, αντίο σας.